θα ξεκινήσουμε με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, που εξακολουθεί να είναι το αεροδρόμιο πρωταθλητής. Βλέπουμε τον πίνακα και βλέπουμε αυτά τα αεροπλάνα που έφτιαξε ο καλός συνεργάτης ο Μιχάλης ο Παραβολιάς από το τμήμα γραφικών, που κατευθύνονται προς την Κρήτη, με 5 χώρες να είναι οι λεγόμενοι καλοί πελάτες ή θαραλέοι πελάτες στην εποχή της πανδημίας. Βλέπετε λοιπόν ότι στην πρώτη θέση είναι οι Γερμανοί, με 258.000 αφίξεις. Ακολουθούν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Πολωνοί και οι Ολλανδοί. Βλέπετε και τους αριθμούς. Το σύνολο από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη του 2020 αφήξεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 778.574, ενώ 99.510 είναι οι αφήξεις από πτήσεις εσωτερικού. Βλέπετε να απουσιάζουν σημαντικές αγορές, όπως είναι βεβαίως η Ρωσία, αλλά και άλλες χώρες από τη Σκανδιναβική Χερσόνησο. Και να θυμάστε ότι το 87.736 αφήξεις από τη Βρετανία είναι μέχρι 31 Αυγούστου, γιατί μετά επήλθε η απαγόρευση των πτήσεων από και προς την Μεγάλη Βρετανία. Πάμε τώρα να δούμε το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Εδώ η αφήξεις είναι από την 1η Ιουλίου του 2020 μέχρι 31 Αυγούστου του 2020. 5 χώρες στέλνουν πιο μαζικά τα αεροσκάφη τους στην Κρήτη. Εδώ, στην πρώτη θέση είναι η Μεγάλη Βρετανία. Ακολουθεί η Πολωνία. Στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία. Στην τέταρτη θέση είναι η Δανία. Και στην πέμπτη θέση είναι η Γαλλία. Μια μεγάλη έκπληξη φέτος είναι η δυναμική της Πολωνίας, που με την απουσία της Ρωσίας αλλά της Ιταλίας και της Ελβετίας σε αριθμούς, φαίνεται ότι πλασάρεται πλέον δυναμικά στις 5 χώρες που στέλνουν τουρίστες σε αυτήν την τουριστική περίοδο. 324.995 οι αφήξεις στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης μέχρι 31 Αυγούστου, 75.283 οι αφήξεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης. Έχουμε μείωση τεράστια βεβαίως σε σχέση με πέρυσι, καθώς από ένα και μόνο αριθμό. Μόνο στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης του Ηρακλείου τον Αύγουστο του 2019 οι αφήξεις άγγιξαν το 1 εκατομμύριο. Και τώρα, από 1η Ιουλίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, οι αφήξεις στην Κρήτη είναι 1.103.569 επιβάτες, 174.793 επιβάτες από το εσωτερικό και μιλάμε για την πρόσθεση των αφήξεων στα αεροδρόμια Καζαντζάκης του Ηρακλείου και Δασκαλογιάννης των Χανίων. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε δώσει στην τελευταία εκπομπή της περασμένης σεζόν μία εκτίμηση ότι θα μπορούσε να κινηθεί από 600-700.000 οι αφήξεις. Φαίνεται ότι το πιο θετικό σενάριο είναι αυτό που είναι πραγματικότητα. Φτάσαμε στο 1.103.000 και με δεδομένη μία επιμήκυνση από την Κόντορ τον Νοέμβριο, δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν να αγγίξουμε το 1.400.000. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Μεταξά. Αυτός ο αριθμός σε αυτές τις συνθήκες ικανοποιεί έναν τόσο επιτυχημένο επιχειρηματία τουρισμού όπως είστε εσείς? Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι η Κρήτη έχει μία τεράστια δυναμική ακόμα και στη σκιά της πανδημίας? Είναι προφανές ότι η Κρήτη σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως το είπατε και πριν, έχει την πρωτιά, την αναλογική πρωτιά. Το ζητούμενο για μένα στην Κρήτη είναι να συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας και όχι να χαριαντιζόμαστε με τη σύγκρισή μας με άλλους προορισμούς. Κάθε προορισμός έχει τις ομορφιές του, έχει τις δυναμικές του, τις προσπάθειές του. Θεωρώ ότι για τη φετινή χρονιά, οποιαδήποτε κι αν ήταν τα αποτελέσματα, ήταν ικανοποιητικά. Το σημαντικό αυτή τη χρονιά, εν ώψη αυτού του παγκόσμιου, του συστημικού κινδύνου του ιού COVID-19, ήταν να ανοίξουμε για λόγους άμυνας. Mm-hmm. Πρώτον, για να μάθουμε πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία με αυτές τις ειδικές συνθήκες. Δεύτερον, να αρχίσουμε να μελετάμε, που θα το χρειαστούμε του χρόνου, τη συμπεριφορά του καταναλωτή μπροστά σε αυτή την πανδημία. Τρίτον, να δούμε, να στηρίξουμε τα πενιχρά εισοδήματα των εργαζομένων. Και τρίτον,
ό,τι μπορέσουμε από πλευράς ξενοδοχείου, ό,τι θα τύχαινε να έρθει ως κέρδος ή ως ζημιά ή, εν πάση περιπτώσει, ως καλοσύνη σε αυτή τη χρονιά, καλώς να ορίσει. Αυτοί ήταν οι λόγοι που ανοίξαμε. Έπρεπε να ανοίξουμε όσοι ανοίξαμε. Ο κάθε επιχειρηματίας έχει τις δικές του σκέψεις και δυνατότητες, γιατί πιθανώς κάποιοι να μην μπορέσαν να ανοίξουν. Φοβήθηκαν ότι θα ήταν μεγάλη ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι τώρα που πάει να δύσει η χρονιά, καλά κάναμε και ανοίξαμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, περισσότερο για τους υπόλοιπους λόγους, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε σε ζημιά φέτος. Και μου δίνετε πάσα για να θέσω αυτό το ερώτημα στον κύριο Σωμαρά. Αν γνωρίζατε αυτήν τη δυναμική, ότι θα μπορεί να ξεπερνούσαν το 1,5 εκατομμύριο οι αφίξεις, αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, κύριε Σωμαρά, θα σκεφτόσασταν εκ νέου την λογική να ανοίξετε τις επιχειρήσεις σας, εσείς και οι συνάδελφοί σας που τις κράτησαν κλειστές? Σίγουρα, αλλά για να πάρει κάποιος την απόφαση να ανοίξει ή όχι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Εμείς σαν οικογένεια που έχουμε 5 μικρά ξενοδοχεία και επειδή προσφέρουμε μια πιο αυθεντική, θα έλεγα, φιλοξενία, όχι πως αυτό λείπει από τα μεγάλα ξενοδοχεία, απλά είναι προσωποποιημένη η υπηρεσία και από τον ιδιοκτήτη και από τον ένα σερβιτόρο που μπορεί να έχει τους δύο σερβιτόρους, για τέτοιες δυναμικές μιλάμε. Μετράς όλες τις προϋποθέσεις που μπορεί να σου συμβούν με όλα αυτά τα δεδομένα που τότε ακούγαμε. Δηλαδή, να κολλήσει κάποιος εργαζόμενος ένα ιό, εγώ ίδιος, πέρα από το θέμα υγείας, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε άμεσα, αντικατάσταση κτλ. Ο λόγος που δεν ανοίξαμε περισσότερο ήταν ότι εξαρτάται και σε μικρά ή σε μεγάλα ξενοδοχεία, εάν η πελατεία που έχεις, ας πούμε, αν δουλεύουμε με tour operator Ρωσία το 50% και η Ρωσία είναι κλειστή, έχει κατευθείαν τη μισή πελατεία εκτός. Αν η υπόλοιπη σου πελατεία είναι από άλλες χώρες όπως Γαλλία και εξαρτάται όλη αυτή η κίνηση από αυτό, και επίσης οι κρατήσεις από τις υπόλοιπες χώρες που έχεις, έβλεπες μόνο ακυρώσεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ είχαμε αποφασίσει εμείς προσωπικά να ανοίξουμε 15 μέρες, 15 Ιουνίου είχαμε αποφασίσει να ανοίξουμε. 14, 15 αποφασίσαμε να κλείσουμε, να μην ανοίξουμε. Και ήταν ο ένας λόγος ότι δεν βλέπαμε δυναμική στις κρατήσεις. Βλέπαμε ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο ανταγωνισμό στις υπάρχουσες κρατήσεις ή στην προβλεπόμενη κίνηση που θα είχαμε, ακόμα και αν ανοίγαμε. Βλέπαμε ότι θα υπήρχαν θέματα υγείας, που ήταν τα πιο σοβαρά και στην οικογένειά μας, αλλά και όλα αυτά όταν είναι μικρά τα ξενοδοχεία, τα μετράς πιο προσεκτικά. Ο κύριος Μεταξάς, ας πούμε, όταν έχει ένα ξενοδοχείο και έχει 200 άτομα προσωπικό, ξέρει ότι χτύπα ξύλο, κάτι να τύχει, έχει να φέρει, να αντικαταστήσει τα άτομα άμεσα. Εμείς είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Είναι ένα σημαντικό παράγοντας. Θα επιστρέψω σε εσάς. Κύριε Σιφάκη, βλέποντας αυτούς τους αριθμούς, πόσο πιο success story θα μπορούσε να είναι αυτή η δύσκολη χρονιά, αν από την αρχή υπήρχε μία διαφορετική πολιτική όσον αφορά έναν βασικό μας πελάτη, που είναι η Ρωσία? Κύριε Δασκαλάκη, το θέμα της Ρωσίας εξελίχθηκε σε ένα πολιτικό θέμα. Ως τέτοιο αντιμετωπίστηκε και το αποτέλεσμα ήταν να μείνει η χώρα μας χωρίς τους Ρώσους πελάτες, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά στο νησί μας, τις 900.000 που υπολογίζουμε, όπως είχαμε υπολογίσει και από την αρχή, γιατί πέσαμε ακριβώς μέσα στα νούμερα που είχαμε υπολογίσει πριν ξεκινήσει η σεζόν. Και μπορώ να πω, να τολμήσω να πω, ότι ήσασταν από αυτούς που σας αφισβήτησαν όταν είπατε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε και το 1 εκατομμύριο. Συνήθως έτσι γίνεται, αλλά επειδή το είχατε πει εδώ, είχα πει από 900.000 μέχρι 1.200.